έγινε βασικό χθες, έγινε αυτή η συγκέντρωση αλληλεγγύης εδώ στο χώρο. Είχε αρκετό κόσμο. Ήρθε και ο Περιφερειάρχης, ήρθαν και αρκετοί δήμαρχοι της περιοχής. Ήρθε η σωματεία, φορείς άλλοι. Εκφράστηκε μια πλατιά αλληλεγγύη στήριξη στον αγώνα και στα αιτήματά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί προσπαθούν να μας βάλουν απέναντι στην ελληνική κοινωνία, λέγοντας ότι καθόμαστε και κλείνουμε τους δρόμους και τα λιπορούμε του κόσμου, λέγοντας ότι καθόμαστε στα μπλόκα και τρώμε λουκάνικα και πίνουμε και γι' αυτό μας ερχόμαστε, λέγοντας ότι είναι κάθε χρόνο το κάνουμε γιατί δεν έχουμε αυτή την περίοδο δουλειές και αφού καθόμαστε που καθόμαστε ας βγούμε να κάνουμε μπλόκα. Και είναι σημαντικό η ελληνική κοινωνία να εκφράζει σε παράσταση και ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλία που είναι μια αγροτική περιοχή να εκφράσει τη βαθιά συμπαράσταση στους αγώνες των αγροτών. Με την παρέτηση του Υπουργού και την ανάληψη του καθηκόντων του νέου Υπουργού που είναι ο κύριος Γεργαντάς, είναι δικηγόρος από το Κιλκής και ήταν στην πολιτική προστασία νομίζω τώρα, ψηφιακή διακήρυξη, ψηφιακή διακυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει για μας δεν αλλάζει κάτι. Εδώ βγήκαμε γιατί έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα που τα ζητάμε από την κυβέρνηση να τα ικανοποιήσει. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα του ποιος θα είναι υπουργός και του ποιος θα είναι υφυπουργός. Είναι ένα συνολικό κυβερνητικό έργο, ένα συνολικό κυβερνητικό επιτελείο. Εξάλλου πολλά υπουργεία ανακατεύονται με τα αιτήματά μας. Συνεπώς δεν έχει καμία σημασία το αν παραιτήθηκε ή για τους λόγους που παραιτήθηκε κτλ. Βέβαια, φαίνεται ότι υπάρχουν λεφτά και πρέπει να δούμε πώς και εμείς θα πιέσουμε περισσότερο για να πάρουμε κάτι, να πάρουμε ουσιαστικές λύσεις. Και μια τρίτη πλευρά. Πρέπει να δυναμώσουμε και άλλο τον μπλόκο. Αυτή τη στιγμή, το Σαββατοκύριακο, βγήκαν στην Ελλάδα και σήμερα περίπου 14 μπλόκα που δεν υπήρχαν. Ως τώρα ήταν η νίκη, ας πούμε. Βγήκαν 14 μπλόκα. Γίνεται μια προσπάθεια να έχουν βγει τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη έχει σύσκεψη οι ΣΕΡΕΣ και θα βγάλουν την Παρασκευή, έτσι μας είπαν, τρακτέρ. Θα βγουν στη Βιωτία και στη Φθιώτιδα Τρίτη, Τετάρτη, στη Φλόρινα. Στο Μίντιο και στη Φλόρινα. Κατέστε στην Καβάλα. Μια εικόνα των μπλόκων δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι υπάρχουν άνθρωποι αγρότες που είναι έτοιμοι να παλέψουν για αυτή την επίλυση των προβλημάτων. Όμως ταυτόχρονα, κοιτάξτε να δείτε, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένεια, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μπλόκο της Νίκαιας δεν είναι απλά πανθεσσαλικό μπλόκο, είναι το πανελλαδικό μπλόκο. Είναι το μπλόκο δηλαδή που στηρίζει τον αγώνα όλης της χώρας. Είναι συνεκτικός δεσμός. Εμείς που είμαστε εδώ, οφείλουμε και αυτό συζητήσαμε στις συντονιστικές επιτροπές να κάνουμε μια προσπάθεια. Ο καθένας μπορεί, όλοι μας ξέρουμε αγρότες που είναι στα χωριά, που για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν βγει, αλλά αισθάνονται την αγωνία, την ίδια αγωνία με εμάς, την ίδια οργή με εμάς, τα ίδια προβλήματα με εμάς, την ίδια απογοήτευση νιώθουν πώς θα καλλιεργήσουν, πρέπει να τους βγάλουμε. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια συντονισμένη κίνηση και σε χωριά της Καρδίτσας και στη γραμμή Βόλο εδώ στη Λάρισα και στα άλλα χωριά βέβαια και στα Φάρσαλα και σε όποια άλλα χωριά, στα Παρακάρλια, όπου μπορούμε και υπάρχουν αγρότες που έχουν βγει και παλιότερα στα μπλόκα, που έχουν μια αγωνιστική συνείδηση, να κάνουν μια προσπάθεια να έρθουν. Είναι πολύ θετικό ότι μαζί μας σήμερα υπάρχει μια αντιπροσωπεία από τους συναδέλφους από τα χωριά της γραμμής Τρικάλων, δηλαδή Τριψηθέα, Ραχούλα, Μάνδρα και Αμυγδαλιά κτλ. Οι οποίοι θα έρθουν αύριο με αρκετά τρακτέρ να ενισχύσουν τον μπλόκο της Νίκαιας, αύριο το μεσημέρι, να είμαστε κι εμείς εδώ να τους υποδεχτούμε. Γιατί είναι μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης του μπλόκου και φαίνεται και να φανεί και να δώσει έναν αέρα αισιοδοξία σε όλους. Καταφέραμε στείλοντας τον μπλόκο να γίνουν γνωστά πανελλήνια τα αιτήματά μας. Να γίνουν γνωστά τα αιτήματά μας. Και αυτό είναι δική μας νίκη. Δεν θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό, γιατί εδώ είχα σκοπό να δημιουργηθούν επεισόδια. Ούτε επεισόδια, όλοι έστω και για λίγο μάθανε ότι οι αγρότες έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Όλοι μάθανε, όλη η Ελλάδα έμαθε ότι δεν έχουμε αγροτικό πετρέλαιο. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι πληρώνουμε ρήτρα αναπροσαρμογής και πρέπει να καταργηθεί και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε. Άρα, να ξεκινήσουμε ότι όσοι είμαστε εδώ πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πού είμαστε.
Και θα πρέπει αυτή την υπερηφάνεια να την νιώσουν και αυτοί που κάθονται στα σπίτια τους. Αυτοί που κάθονται στον καναπέ και περιμένουν από μας να φέρουμε λύσεις. Τους αγκαλιάζουμε όλους και τους λέμε να έρθουν εδώ. Να έχουμε δύναμη, γιατί η δύναμη θα είναι αυτή που θα αποτελέσει και θα δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε.